Κοντά μας τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι εχθροί της δημοκρατίας, οι νοσταλγοί του φασισμού, θέλουν να χτίσουν την Ευρώπη φρούριο. Απέναντί τους προτάσουμε την ίδια μας την ιστορία ως Ευρωπαίοι, την πολιτιστική δημιουργία, την επιστημονική πρόοδο, τις κοινωνικές και εργασιακές κατακτήσεις των λαών μας, την Ευρώπη των πολλών ταυτοτήτων και των διαφορετικών καταγωγών, όχι μια Ευρώπη φοβισμένη, περίκλειστη και οπισθοδρομική. Αγαπητέ Πρόεδρε, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ, σε αυτή τη μεγάλη ζεστή συγκέντρωση, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Είμαστε όλοι εδώ και είμαστε συνειδητοί και είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε εδώ ριζοσπάστες αριστεροί, σοσιαλιστές, προοδευτικοί δημοκράτες, δυνάμεις της οικολογίας και της διανόησης. Ανταποκριθήκαμε όλοι μας στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Ανταποκριθήκαμε στο ανοιχτό κάλεσμά του να είμαστε εδώ, γιατί πιστεύουμε στην ανάδειξη ενός ισχυρού, πλειοψηφικού, προοδευτικού πόλου στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Πολλοί, από πολλές πλευρές και για πολλούς λόγους, επιχειρούν να απαξιώσουν αυτή την προσπάθεια και τις δυνάμεις και τα στελέχη που συμμετέχουν. Οι λόγοι είναι πολλοί. Φοβούνται τη δυναμική που αναπτύσσεται. Θέλουν να δείξουν ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απομονωμένοι. Επιλέγουν την κεντροδεξιά στροφή και την προοπτική συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εγκλωβισμένοι σε άγονες λογικές κομματικής περιχαράκωσης. Αδυνατούν κυρίως, συντρόφισσες και σύντροφοι, να συλλάβουν και να αναλύσουν τις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται στα χρόνια της κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, τις ανάγκες και τις προκλήσεις ενός νέου κόσμου που σήμερα ανατέλει και διαμορφώνεται. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ συνειδητά. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια πλατιά προοδευτική συμμαχία. Είμαστε εδώ αποφασισμένοι να αγωνιστούμε ενάντια στην ακροδεξιά και στον αμφιλελευθερισμό που υπονομεύουν τη δημοκρατία και βυθίζουν τις κοινωνίες στον κατακερματισμό και στην απελπισία. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη των λαών, για να αποτρέψουμε τη σκληροπυρηνική δεξιά και τη μνημονιακή παλινόρθωση στη χώρα μας. Για να διασφαλίσουμε μια προοδευτική προοπτική στη νέα περίοδο μετά τα μνημόνια, τώρα που ανακτούμε σταδιακά την κυριαρχία μας και την πολιτική πρωτοβουλία, γιατί γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Δεν ήταν δεδομένη η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια, όπως δεν είναι και δεδομένη η πολιτική που ασκεί τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση. Μια διαφορετική, μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση θα είχε κάνει διαφορετικές επιλογές. Γιατί είναι επιλογή η υλοποίηση με συνέπεια όλων των μέτρων που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Γιατί είναι επιλογή η Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί είναι επιλογή οι πολιτικές για τη δίκαιη ανάπτυξη, την εργασία και το κοινωνικό κράτος. Είμαστε σήμερα εδώ μέσα από διαφορετικά βιώματα, διαφορετικές καταβολές και διαδρομές. Σε μια εποχή ριζικού επαναπροσδιορισμού των κοινωνικών συνθήκων και συνειδήσεων. Αφήνουμε πίσω μας τις παροχημένες προκαταλήψεις και αντιθέσεις του παρελθόντος. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί μας ενώνουν οι κοινές μας αξίες, η κοινή μήτρα του διαφωτισμού και των απελευθερωτικών και κοινωνικών αγώνων, η κοινή μήτρα της πρώτης και της δεύτερης σοσιαλιστικής διεθνούς, γιατί υπερβαίνουμε πια αυτές τις αντιθέσεις στη νέα πορεία που ξεκινάμε, γιατί γνωρίζουμε ότι η ιστορία και οι ιδεολογίες δεν τέλειωσαν το 1989. Γιατί η αντίθεση της αριστεράς και της δεξιάς, της προόδου και της συντήρησης, παραμένει κυρίαρχη σήμερα. Καθώς εκπορεύεται αυτή η αντίθεση σε κάθε εποχή από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και ανισότητες. Έχει πάντα νόημα αυτή η αντίθεση, όσο υπάρχουν διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα, ισχυροί και αδύναμοι στις ώρες ψιπλούτου και εκμετάλλευση.
Είμαστε όλοι εδώ γιατί επιλέγουμε να είμαστε στην ίδια πλευρά, στον κοινό αγώνα, μαζί με τους πολλούς, όπως λέει και το σύνθημα της συγκέντρωσής μας, για ένα καλύτερο και δημοκρατικό και κοινωνικό μέλλον και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία και οι μεγάλες ιστορικές στιγμές καταγράφονται όταν αυτό το προοδευτικό κίνημα εκφράζεται με ενότητα και κοινούς στόχους. Από το ΕΑΜΠ στους ανέρδοτους αγώνες και στο 114, στον αντιδικτατορικό αγώνα και συναλλαγή του 1981. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους, σε όλες τις προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Απευθυνόμαστε σήμερα και σε αυτούς που δεν είναι σήμερα εδώ. Σε συντρόφους, σε συναγωνιστές, σε φίλους που προβληματίζονται, που νιώθουν απογοητευμένοι ακόμα και διαψευμένοι, που διστάζουν ακόμα. Τους καλούμε όλους να συλλογιστούν. Να συλλογιστούν τι διακυβεύεται. Και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές και στο μέλλον που έχουμε μπροστά μας. Γιατί όταν το μαύρο φάσμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, όταν κρίνεται η δημοκρατική και κοινωνική προοπτική της χώρας μας, ο καθένας μας και η καθεμιά μας καλείται να επιλέξει. Σήμερα λοιπόν είναι η ώρα της συμμετοχής και της συμπόρευσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας. Είναι η μεγάλη ευθύνη της γενιάς μας. Γι' αυτό παίρνουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας, για να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης και της χώρας μας. Αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι το μήνυμα που στέρνουμε απόψε εδώ από το γαλάτσι για τη διαμόρφωση μιας πλατιάς προοδευτικής συμμαχίας. Μήνυμα ισχυρό, μήνυμα ελπιδοφόρο, μήνυμα νικηφόρο. Σας ευχαριστώ πολύ.